Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην εκπομπή της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος μελετήσαμε μαζί σας παλαιότερα και νεότερα σκητικά κείμενα αλλά και βίους των Αγίων Συγχρόνων μας Γερόντων, του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου και άλλων. Ο βίος του Αγίου Σιλουανού προσφέρθηκε στο λαό του Θεού από τον υποτακτικό του Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, του οποίου λόγοι οικοδομής για την ακρίβεια εσωτερικής ναοδομίας που απίφθινε στην αδελφότητά του και σε προσκυνητές της μονής του τα 3 έως 4 τελευταία χρόνια της ζωής του, αποτελούν τα κείμενα που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Ο Γέρον Σοφρόνιος γεννήθηκε στη Μόσχα το 1896. Από τα παιδικά του χρόνια αφοσιώθηκε στη ζωγραφική. Το 1922 μετανάστευσε στο Παρίσι για να συνεχίσει την ενασχόληση με την τέχνη μακριά από τη σύγχυση που ακολούθησε την Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία. Η πρώτη νεότητά του πέρασε με έντονη εσωτερική αναζήτηση του πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την αιωνιότητα. Στο Παρίσι έζησε την επίσκεψη του Θεού που ανέτρεψε ολόκληρη τη ζωή του. Εγκατέλειψε τη ζωγραφική και τον κόσμο και το 1925 αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Μετά από 6 χρόνια κοινοβιακής ζωής στη Ρωσική Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, συναντήθηκε με τον Άγιο Σιλουανό. Η συνάντηση αυτή επηρέασε την υπόλοιπη ζωή του και, χωρίς αμφιβολία, την εποχή μας. Από τον Όσιο Σιλουανό, διαμέσου του Γέροντος Σοφρονίου, παρέλαβε ο χριστιανικός κόσμος τον Λόγο του Θεού για τη σωτηρία, «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Αυτή η εμπειρία του Οσίου, η εν γέννη διδαχή του, έγιναν το πνευματικό θεμέλιο για την πνευματική, την προσθέωσιν ανάπτυξη του Γέροντος Σοφρονίου και μπορεί να είναι θεμέλιο σε όλους όσοι αγωνίζονται και θα αγωνίζονται πια για τη σωτηρία τους. Ο Γέρον Σοφρόνιος μετά 30 χρόνια σιωπής στο μοναστήρι του διηγείται όλα όσα έζησε, όλα όσα ο Θεός του έδωσε να γνωρίσει. Πλησίαζε το τέλος του και βιαζόταν να μεταδώσει, όντας πια τυφλός σχεδόν, κοφός και υπερήλικας, καρκινοπαθής και με ισχυρούς πόνους, βιαζόταν να περάσει στα παιδιά του τρόπους ασκήσεως και κατά Θεόν σωτηρίας. Προβάλλοντας για όλα τον Άγιο Πατέρα του Σιλουανό, τη ζωή του και τους αγώνες του για τη μετάνοια, μιλούσε δι' αυτού του παραδείγματος του καιρού μας για τη θέωση. Αλλά την πρώτη σύναξη του Γέροντος Σοφρονίου θα την ακούσουμε σήμερα μετά τη μουσική διακοπή. Παρότι μιλά για την ενότητα στο δικό του μοναστήρι, έχουμε πολλά να πάρουμε και εμείς οι απανταχού μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί.
Τη σύναξη που θα αναγνώσουμε αμέσως, αδερφοί ακροατές, δίνεται καταρχήν σύντομα ο σκοπός της ζωής και του μοναχισμού, ο ρόλος του ηγουμένου που είναι ο άξονας του μοναστηριού, ο συμφιλιωτικός ρόλος του πνευματικού, τα σχετικά με την υπακοή και την ιεραρχική τάξη. Δεν ήρθα σήμερα να σας μιλήσω σαν δάσκαλος. Ήθελα απλά να μοιραστώ με σας, τους αδελφούς και τις αδελφές μου, εκείνο που μου δόθηκε από την αγαθή πρόνοια του Θεού και Δημιουργού μας. Δεν κατόρθωσα να έχω τη σχόλη να σας μιλώ για τα πιο σημαντικά πράγματα, τα μόνα ουσιώδη για τη ζωή μας. Αλλά τώρα που αισθάνομαι καταβεβλημένος από τα γυρατιά τις ασθένειες και βλέπω τον θάνατο να στέκεται συνεχώς δίπλα μου έτοιμος να με πάρει, να με χωρίσει από σας σωματικά, σκέφτηκα να σας μιλήσω για μερικά πράγματα που είχα εξ αρχής στην καρδιά μου. Ας δούμε όμως καταρχάς ποιος είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός είναι η σωτηρία. Αν χάσουμε τον σκοπό αυτό από τα μάτια μας, όλα θα γίνουν κενά και δεν θα βρούμε αυτό που αναζητούμε. Τελευταία παρατήρησα πως μερικοί έχουν μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι ένα μοναστήρι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Όταν λέμε μοναστήρι, αναφερόμαστε πάνω από όλα στους ανθρώπους και όχι στα κτίρια. Τα μοναστήρια δημιουργούνται όταν κάποιος αγωνίζεται να ζήσει όσο το δυνατόν με όλο του το είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και γύρω από το πρόσωπο αυτό αρχίζουν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται και άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο ιδρύθηκαν τα περισσότερα μοναστήρια, τουλάχιστον τα καλύτερα. Γύρω από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη ή τον Άγιο Σέργιο στη Ρωσία. Στην Αίγυπτο γύρω από τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Παχώμιο και άλλους. Στην Παλαιστίνη γύρω από τον Άγιο Σάβα και λοιπά. Θα μπορούσα να πω παρεπιπτόντος ότι τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν από τέτοιους ανθρώπους ήταν πάντοτε τα καλύτερα, όπως μαρτυρεί η ιστορία, γιατί οι μοναχοί απολάμβαναν την πνευματική ελευθερία. Τα μοναστήρια που τα υποστήριζαν με τη φροντίδα τους πρίγκιπες και πλούσιοι άνθρωποι, φαινόμενο συχνό στη Ρωσία, έφεραν τη σφραγίδα του ευεργέτου, ήταν όμως μοναστήρια δεύτερης κατηγορίας, αν μπορούμε να πούμε έτσι, από πνευματικής απόψεως, αν και συχνά ήταν πολύ καλά οργανωμένα από τους κατατόπους ιεράρχες. Έτσι τυχαίνει να συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις που γνωρίζω. Το πρόσωπο γύρω από το οποίο συγκεντρωθήκαμε εμείς εδώ είναι ο πατέρας μας Σιλουανός. Η διδασκαλία του και το παράδειγμα της ζωής του θα πρέπει να αποτελούν για μας οδηγό λίγο ή πολύ σταθερό. Και θα διαπιστώσετε πως η επιθυμία του πατρός μας Σιλουανού συμβαδίζει με εκείνη του ίδιου του Χριστού που είπε στους μαθητές του «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις», έχοντας αυτό ως βάση ο γέροντας νομοθετούσε τη ζωή. Η ίδρυση ενός μοναστηριού δεν είναι εύκολο έργο. Θα σας μιλήσω για τη δική μου περίπτωση. Ξεκίνησα την ίδρυση της μονής υπακούοντας το θέλημά του, όμως τίποτε δεν βρήκα έτοιμο. Έπρεπε συνεχώς να προσεύχομαι ο ίδιος ο Θεός να οικοδομήσει κάτι. Εσείς όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι από σας, ήρθατε και σας δέχτηκα εξαιτίας του βιβλίου που αναφέρεται στον Γέροντα. Γι' αυτό λέω ότι ο Γέροντας Σιλουανός είναι ο ιδρυτής της μονής μας. Μη χάνετε λοιπόν αυτό που ο ίδιος λέει και διδάσκει στα γραπτά του. Προσπαθήστε να βρίσκετε 3-5 λεπτά την ημέρα για να διαβάζετε μερικές γραμμές από τα κείμενά του, καθώς επίσης και από εκείνα που εγώ ο ίδιος έγραψα.
Η κατασάρκα συγγένεια δεν θα έπρεπε να είναι πιο δυνατή, πιο βαθιά από τη συγγένεια που δημιουργεί το ποτήριο του Κυρίου. Αυτό θα έπρεπε να μας ενώνει απείρως περισσότερο, ώστε όλο το μοναστήρι μας, όλη η οικογένειά μας να γίνει σαν ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ζωή, την ίδια θέληση. Στην περίπτωση αυτή η αδελφική συνεργασία θα είναι σωτήρια για όλους μας. Μου φαίνεται πως το γεγονός ότι όλοι εμείς που ζούμε εδώ προερχόμαστε από 10 και περισσότερες εθνικότητες είναι μια καλή άσκηση για μας. Έχουμε τη δυνατότητα να υπερβούμε πολλούς περιορισμούς που πολύ συχνά οδηγούν σε τραγικές συγκρούσεις μεταξύ των λαών, των εθνών, των τάξεων κλπ. Αυτή η ενότητα του πνεύματος γίνεται περισσότερο περίπλοκη όταν ο αριθμός των προσώπων ξεπεράσει τα 10. Τότε αρχίζει η οργάνωση της ζωής. Δηλαδή, επιλέγει η ομάδα αυτή έναν πνευματικό πατέρα και συγκεντρώνονται όλοι γύρω από αυτόν. Ο πνευματικός αυτός πατέρας ονομάζεται Ηγούμενος και είναι αυτός που πρέπει να έχει την αίσθηση του πνευματικού αγώνα με έναν πληρέστερο τρόπο από τα άλλα μέλη. Για τους αρχάριους, για αυτούς που εισάγονται στην Άγια αυτή πνευματική πάλι για τη σωτηρία, είναι προτιμότερο να έχουν τη δυνατότητα στην αρχή να περιφρουρούνται κάπως από τη συμπαράσταση του Ηγουμένου, ο οποίος εξασφαλίζει τη δυνατότητα της υλικής και πνευματικής ζωής. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να μεριμνούν για πολλά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό, η μετάνοια και η προσευχή δεν διασπώνται ποτέ από την παρουσία των διαφόρων παθών και φροντίδων του κόσμου τούτου. Ο Ηγούμενος είναι κατά κάποια έννοια το κέντρο της ζωής μας, ο πνευματικός πατέρας όλων μας. Υπάρχει όμως μια άλλη πλευρά της ζωής, εκείνη της υλικής υπάρξεως στις συνθήκες του κόσμου που μας περιβάλλει, που είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και σκληρή. Έτσι, ο Ηγούμενος πρέπει να είναι ικανός για δύο πράγματα. Να εμπνέει όλα τα μέλη της πνευματικής αδελφότητος και να οργανώνει την καθημερινή ζωή. Στο Άγιον Όρος εκλεγόταν ως ηγούμενος κάποιος που ήταν περισσότερο ικανός για την εξωτερική ζωή και άλλοι πατέρες διακονούσαν ως πνευματικοί. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, άνθρωπος εξαιρετικά χαρισματικός, γράφει στη Διαθήκη του ότι ο ηγούμενος πρέπει να είναι το πνευματικό κέντρο και όλες οι άλλες εργασίες να ανατίθενται σε μερικούς πατέρες του κύκλου του. Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι είχε γύρω του μερικά πρόσωπα που του ήταν πνευματικά πλησιέστερα και είχε κατανείμει την αδελφότητα στους πνευματικούς αυτούς πατέρες. Ενδέχεται όμως για άλλες υποθέσεις να υπάρχουν ανάμεσα στους αδελφούς κάποιοι που να είναι ικανότεροι από αυτόν, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει μια εξαιρετικά λεπτή κατάσταση. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο ηγούμενος θα υποτάσσεται σε αυτούς. Στον βίο του Πατριάρχη Βαρνάβα της Ιουγκοσλαβίας έχουμε το εξής παράδειγμα. Εμπιστευόταν τα διάφορα λειτουργήματα σε άλλα πρόσωπα, αλλά εκείνος έπαιρνε την τελική απόφαση. Σε αυτόν ανήκε η επιλογή για την κατευθυντήρια γραμμή, είτε στον τομέα του κανονικού δικαίου, είτε στο λειτουργικό ή στην πρακτική ζωή. Αυτό είναι αναγκαίο για να διαφυλαχθεί η ενότητα της ζωής. Όλα τα πράγματα είναι σχετικά και η οργάνωση δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα. Εξαιτίας αυτής της σχετικότητος μπορεί πάντοτε κάποιος να λέει ναι ή όχι. Στον μοναχισμό όμως πρέπει να λέμε ναι για να διαφυλαχθεί η γραμμή που επέλεξε ο ηγούμενος. Ο υποτακτικός συμβάλλει, συνεργαζόμενος με τον ηγούμενο, στο να μην διασπαστεί η ενότητα της ζωής, για να διαφυλάσσεται πάντοτε ο συντονισμός των προσπαθειών που καταβάλουν όλοι.
Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο στη ζωή ενός μοναστηριού. Ο καθένας μας μπορεί να έχει ίσως τη γνώμη ότι ο ηγούμενος δεν επέλεξε την καλύτερη γραμμή και να αρχίζει να αντιδρά, να μην υπακούει, να μην συμφωνεί μαζί του κλπ. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο αδελφός έχει δίκιο, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Στα σχετικά πράγματα της ζωής αυτής μπορούμε να υποστούμε κάποια ζημιά. Αυτή όμως δεν είναι τόσο σοβαρή, όσο σοβαρή είναι εκείνη που προκαλεί η πάλη των θελήσεων όταν εμφανίζεται στο εσωτερικό μιας μονής. Η ενότητα αυτή των θελήσεων και της κατευθυντήριας γραμμής είναι απαραίτητη. Διαβάζουμε στον Άγιο Σιλοανό ότι αν ο ηγούμενος, ο γέροντας, έχει κάποια ελαττώματα, πρέπει να προσευχόμαστε γι' αυτόν. Χρειάζεται ο Θεός να είναι μαζί του και να τον διαφυλάτει με τη χάρη του. Έτσι πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις. Να πάρουμε δηλαδή μια γραμμή που να οδηγεί στη σωτηρία με την προσευχή και η ζωή του μοναστηριού θα διαφυλάξει την επιθυμητή ενότητά της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζει ο γέρον Σοφρόνιος. Στη ζωή ενός μοναστηριού οι εσωτερικές προστριβές είναι εξαιρετικά σοβαρές, διότι εξαιτίας τους το παν καταστρέφεται. Ευτυχώς τώρα το Άγιον Όρος ξεπέρασε μια αρκετά μακρά περίοδο κατά την οποία οι προσεγγίσεις των μοναχών καθορίζονταν από τη γεωγραφική τους προέλευση. Να είστε συνετοί για να μην εισχωρήσει αυτό το στοιχείο στη μοναχική μας ζωή, διότι θα χάσουμε όλους τους κόπους μας για τη σωτηρία. Αυτό θα ήταν αντίθετο προς το πνεύμα του Χριστού που είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ειν απάντες όσιν εν, ως ο Πατήρ ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον ένεστιν». Μη λησμονείτε την αρχή αυτή. Φυλάξτε με ζήλο την ενότητα αυτή και τότε θα έχετε τη χάρη της αιώνιας ζωής. Αν το χάσετε αυτό, η σωτηρία σας θα είναι πράγματι πολύ πολύ αμφίβολη.
Αυτή είναι η προσευχή μου για όλους σας κάθε ημέρα, παρά τη μηδαμινότητά μου. Φυλάξτε αυτό που σας λέω. Αν πάλι εισχωρήσει στο εσωτερικό της ζωής, για παράδειγμα με την αναζήτηση εκ μέρους των μοναχών εργασιών, διακονημάτων, οικοδομικών εργασιών ή κάτι παρόμοιο, πρέπει ο πνευματικός να παίξει τον ρόλο του μόνο προς μια κατεύθυνση. Ό,τι και να συμβαίνει, να προσπαθεί να στρέψει το πρόσωπο αυτών που τον συμβουλεύονται προς τον Θεό. Αυτή είναι η αποστολή του. Στο Άγιον Όρος, στα ελληνικά μοναστήρια, στην εποχή μου, αποφασίστηκε λοιπόν να έχουν ως πνευματικό ένα πρόσωπο που να μην έχει καμιά διοικητική θέση. Ο γέροντας Σιλουανός δεν δημιουργούσε ποτέ προστριβές για δευτερεύοντα πράγματα, αλλά ήταν ολοκληρωτικά στραμμένος προς τον αιώνιο. Γνωρίζοντας τη διάθεση αυτή, ενεργούσα και εγώ με τον ίδιο τρόπο όταν ήμουν πνευματικός. Ακόμη και αν, για παράδειγμα, ο ηγούμενος βρισκόταν στον ίδιο χώρο πίσω από ένα παραπέτασμα και άκουγε αυτά που έλεγα, όταν κάποιος παραπονιόταν για εκείνον, δεν θα διέκρινε τίποτε το ανάρμοστο στα λόγια μου. Αν όμως ο ηγούμενος ήταν δυσαρεστημένος, όπως συνέβη κάποτε σε ένα μοναστήρι όπου οι αρχαιότεροι μοναχοί εξέφραζαν παράπονα εξαιτίας μερικών αδιακρισιών των αρχαρίων, τους έλεγα «Μην περιμένετε να έχετε ήδη τελείους ανθρώπους όταν έρχονται από τον κόσμο. Ήρθαν, καλλιεργήστε τους εσείς». Ο πνευματικός όφιλε ωστόσο να εκλέγεται μέσα από τη μονή. Η λύση να έχουν κάποιον ερημίτη για πνευματικό δεν είναι ιδανική. Αυτό υπογραμμίζει την ανεπάρκεια της ζωής. Ήταν μια κάποια λύση στο πρόβλημα πώς να μειωθούν οι εσωτερικές προστριβές. Στην αρχή της οργανώσεως της κοινής ζωής, για όλους εκείνους που αρχίζουν τη ζωή τους στο μοναστήρι, το τυπικό κατέχει σημαντική θέση. Ο εσωτερικός κανονισμός μιας μονής, το καταστατικό. Μη έχοντας ακόμη βαθιά πνευματική εμπειρία, ακολουθούν τις υποδείξεις του τυπικού. Ο πνευματικός ή ο υπεύθυνος των δοκίμων τους διδάσκει το τυπικό και μετά από 1 ή 2 χρόνια γίνονται ικανοί να μην το παραβαίνουν εξωτερικά. Από εσάς εξαρτάται να φυλάξετε εκείνο που εφάρμοσα από την αρχή. Δεν έχουμε καθορισμένο τυπικό, αλλά πιστεύουμε ότι ο καθένας για να αναπτυχθεί πρέπει να έχει σωστή στάση και προσέγγιση. Η υπακοή οφείλει να έχει και προσωπικό χαρακτήρα. Βεβαίως πρέπει να υπολογίζουμε και το λειτουργήμα. Όπως σας το είπα στην αρχή, ο ηγούμενος μπορεί να έχει κάποτε μερικές ατέλειες, αλλά πρέπει να υπακούουμε στο πρόσωπό του. Μείνετε στον τύπο αυτό χωρίς καθορισμένο τυπικό. Αυτό όμως απαιτεί να είμαστε πάνω από τους κανόνες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Για τους δικαίους δεν υπάρχει νόμος. Αυτοί υπερβαίνουν τον νόμο». Ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι όλοι μας δεχόμαστε τους ανθρώπους και τους συμβουλεύουμε. Αν δώσει κάποιος μια συμβουλή και ένας άλλος, ας πούμε μια αδελφή από την αδελφότητα, δώσει μια άλλη συμβουλή στο ίδιο αυτό πρόσωπο, τι πρέπει να κάνει τότε ο πρώτος? Απάντηση. Κατά κανόνα λέμε όλοι τα ίδια πράγματα. Αν όμως ακούσουμε ότι κάποιος έδωσε μια συμβουλή σε εκείνους που έρχονται σε μας, να μην υπονομεύουμε το κύρος του πρώτου προσώπου που μίλησε, λέγοντας «έχει άδικο, σφάλι». Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διαφυλάξουμε το κύρος του άλλου αδελφού και να μην παρανομήσουμε στο επίπεδο αυτό, να μην μειώνουμε το κύρος του, προπαντός το κύρος του ηγουμένου και των πνευματικών πατέρων. Πρέπει να βρούμε λόγους που υποστηρίζουν τον ηγούμενο.
Όντας διάκονος στη Μονή Παντελεήμονος, μια μέρα είπα στον αντικαταστάτη του ηγουμένου, «Μου επιτρέπετε να μη διαβάζω όλους τους κανόνες κάθε μέρα?» Τις λειτουργικές ευχές που προβλέπονται ως προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία. Όταν προετοιμάζομαι για τη λειτουργία, αλλά να τους αντικαταστήσω με ένα άλλο είδος προσευχής, αφιερώνοντας για αυτήν όχι λιγότερο χρόνο από ότι για την ανάγνωση των κανόνων. Ο αντικαταστάτης του ηγουμένου μου απάντησε, «Οφείλετε να διαβάζετε όλα όσα διατάσσει η Εκκλησία, το τυπικό, και έπειτα είστε ελεύθερος να προσεύχεστε όπως θέλετε». Όταν συνάντησα τον γέροντα Σιλουανό και του το ανέφερα, μου είπε, «Καταλαβαίνετε, ενεργεί σύμφωνα με τους πατέρες και για να σας κρατήσει σε κάποια πειθαρχία δεν μπορούσε να σας μιλήσει διαφορετικά». Η ανησυχία μου έφυγε. «Βεβαίως όμως», συνέχισε, «δεν σας εμποδίζει κανένας να προσεύχεστε έτσι όπως προτείνατε και αυτό θα είναι ουσιαστικά η προσευχή σας. Το να διαβάζετε όμως τα ίδια κείμενα με τους άλλους είναι υποχρέωσή σας». Με τα λόγια αυτά διόρθωσε και τα δύο πράγματα. Μίλησε με τρόπο που να μην μειώσει το κύρος του αντικαταστάτη. Δεχόμαστε την αποκάλυψη του Θεού και ενεργούμε σύμφωνα με την αποκάλυψη αυτή. Δεν άρεσε στον γέροντα να καταγίνεται με λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Τα κύρια σημεία της πνευματικής ζωής θα τα μάθετε από τον γέροντα Σιλουανό και θα οικοδομήσετε τη σωτηρία σας, τη ζωή σας, σύμφωνα με τη διδαχή του, διότι αυτός αποτελεί ένα εξαιρετικό φαινόμενο για την εποχή μας. Στη συνείδηση των συγχρόνων μας, η εντολή του Θεού «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», δηλαδή την παράδοση, έχει καταστραφεί. Τώρα απορρίπτουν τους πατέρες και τις μητέρες. Οι γονείς πέρασαν τη ζωή τους με θλίψεις, με παθήματα και λένε στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο συγκράτησαν από την εμπειρία τους. Αν διακόψουμε την παράδοση αυτή, όλα θα χαθούν. Να είστε ευγνώμονες στη Θεία Πρόνοια, όπως είμαι και εγώ ο ίδιος, που ο Θεός με οδήγησε στα πόδια ενός τέτοιου Αγίου ανθρώπου όπως ο Σιλουανός. Ας είμαστε και εμείς ευγνώμονες, φιλόθεοι ακροατές, για το λόγο του Αγίου Γέροντος και ας ζητούμε στην προσευχή μας να κατανοήσουμε το προσωπικό του μήνυμα για τη δική μας περίπτωση. Ως την επόμενη εκπομπή, χαίρετε! Αδελφοί ακροατές, χαίρετε. Από την προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε μαζί σας την ανάγνωση των συνάξεων διδαχών του γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ προς την αδελφότητά του. Η μετάφρασή τους στα ελληνικά δόθηκε το 2013 από το σεβαστό υποτακτικό του και ερμηνευτή της θεολογίας του, πατέρα Ζαχαρία Ζάχαρο, με τίτλο «Οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας». Θεμέλιο όλων των διδαχών και της ζωής του γέροντος Σοφρονίου στάθηκε η μαρτυρία του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου για την οικοδόμηση της σωτηρίας. Η μνήμη του Θεού φώτισε κάθε ενέργεια και λόγο του γέροντος Σοφρονίου. Φλεγόταν από την επιθυμία να δει τα πνευματικά του τέκνα να κατέχουν το πλήρωμα της θεότητος, βιώνοντας μια συνεχή κοινωνία με το Θεό. Η δεύτερη σύναξη που θα αναγνώσουμε σήμερα στην αγάπη σας
αναφέρεται στην καλύτερη προετοιμασία για την αφομοίωση της θείας ζωής που μπορεί να αναφέρεται στο μοναχισμό, αλλά εύκολα και ο κάθε λαϊκός μπορεί να βγάλει για τον εαυτό του συμπεράσματα. Ας την ακούσουμε λοιπόν με καημό για την υπόθεση της σωτηρίας μας. Λέει ο γέρον: «Νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε πριν από την αναχώρησή μου είναι να μην χάνουμε το χρόνο, αλλά να έλθουμε απευθείας στο ουσιώδες. Γιατί? Διότι αν ο ζήλος μας δεν κατευθύνεται σταθερά προς το αιώνιο, ο μοναχισμός μας ίσως να κινδυνεύει. Το λέω αυτό με μεγάλη λύπη, διότι γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις μοναστηριών που ακόμη και στις μέρες μας διασπάστηκαν. Οι χωρισμοί, οι διαιρέσεις δεν ωφελούν. Να διατηρούμε τώρα τον ζήλο μας προς το ουσιώδες και να μην πέφτουμε σε γήινες μέρημνες που οδηγούν στη διαίρεση. Ίσως αρκεί να σας πω ότι όταν προκαλείται μια διαφωνία για κάποια πράγματα του κόσμου, οικονομικά ή για πρόβλημα του τυπικού κλπ, η πνευματική ζωή καταστρέφεται. Το πνεύμα μας οφείλει να κατευθύνεται όσο το δυνατόν με όλες τις δυνάμεις του προς τον Κύριο. Και στην περίπτωση αυτή ο μοναχισμός καθίσταται πράγματι η καλύτερη προετοιμασία για να γίνουμε ικανοί να αφομοιώσουμε τη Θεία Ζωή και όχι τη γήινη. Λένε στα ελληνικά ότι δεν είναι ο τόπος αλλά ο τρόπος της ζωής που σώζει. Το παν εξαρτάται από εμάς και όχι από κάποιον άλλον. Ας προσπαθούμε να κλείνουμε την πόρτα της καρδιάς μας στους γήινους λογισμούς για εφήμερους σκοπούς. Πέρασα από όλα τα διακονήματα στο μοναστήρι. Από την κουζίνα, από τον κήπο κλπ. 14 διακονήματα είχα όταν ήμουν στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Γι' αυτόν τον λόγο μπορώ να σας συμβουλεύω πώς να κάνετε οποιοδήποτε διακόνημα στο μοναστήρι, ώστε να μην χάσετε την άνωθεν έμπνευση, αλλά και την υπομονή σας στις δυσκολίες που συναντά ο καθένας στη θέση που βρίσκεται. Όπως σας έχω ήδη πει, ο ίδιος ο Σιλουανός αναφέρει ότι η δεύτερη επίσκεψη της Χάριτος, η οποία ήταν όμοια με την πρώτη, όταν του εμφανίστηκε ο Χριστός, του δόθηκε μέσα στην τράπεζα ενώ διακονούσε τους μοναχούς που ο Χριστός αγαπούσε. Βλέπετε, διακονούσε πτωχούς μοναχούς και έλαβε τέτοια χάρη. Και αυτό είναι το ουσιώδες. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εργασία που να υποβιβάζει τον άνθρωπο παρά μόνο η αμαρτία. Δηλαδή, μόνο όταν χάνουμε τον ζήλο, όταν απομακρυνόμαστε από αυτή τη γραμμή που οδηγεί προς το Θεό. Διότι οτιδήποτε άλλο θα παρέλθει και εμείς ετοιμαζόμαστε για την αιώνια ζωή. Όλες οι επώδυνες διαιρέσεις που προσωπικά γνωρίζω δημιουργήθηκαν από την πάλη για κυριαρχία, για εξουσία και από τις διαφωνίες στην κατανόηση των γήινων πραγμάτων και όχι των επουράνιων. Πιστεύω ότι οφείλουμε να επωφεληθούμε από τις εμπειρίες των άλλων έτσι ώστε να εμποδίσουμε να μειωθεί η πνευματική μας ζωή, δηλαδή η έμπνευσή μας. Μοναχισμός χωρίς έμπνευση είναι μια ανιαρή, άχαρη ζωή. Ενώ εμπνευσμένη από το πνεύμα είναι μια αποστολή που εκπλήσει τη σκέψη και υπερβαίνει αληθινά κάθε τι που μπορούμε να φανταστούμε. Σκέφτομαι την παρουσία μας ενώπιον της κρίσεως του Κυρίου και μπορώ να πω ότι υπό μία έννοια είμαι ήσυχος όσον αφορά το μοναστήρι μας, διότι ποτέ δεν δίδαξα ή κήρυξα κάτι που να είναι κατώτερο του αυθεντικού μοναχισμού. Με άλλα λόγια, ό,τι είπα ήταν για τον αληθινό μοναχισμό, για αυτή την ορμή του πνεύματός μας προς το απόλυτο, προς το αιώνιο. Ο Θεός μου έδωσε στιγμές κατά τις οποίες μπόρεσα να γνωρίσω το μέτρο του ανθρωπίνου είναι. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει πάνω στη γη τελειότερη γνώση της οδού από εκείνη την οποία λάβαμε με τη διδασκαλία του γέροντα Σιλουανού. Οι Ισραηλίτες, για να κατακτήσουν τη γη της Επαγγελίας, έπρεπε να διασχίσουν τον Ιορδάνη και να ετοιμαστούν για πόλεμο. Αντί για αυτά, κυριεύθηκαν από φόβο, δίστασαν, έχασαν την πίστη τους και θέλησαν να αποφύγουν και το ένα και το άλλο. Εσείς μη φανείτε μικρόψυχοι, διότι θα συναντήσετε όλο και περισσότερες δυσκολίες όντας χριστιανοί στις ημέρες μας μέσα στον κόσμο αυτό.
τον πόνο του γέροντος, τη λακτάρα του να διατηρούμε το ζήλο μας προς το ουσιώδες και να μην βουλιάζουμε σε γήινες μέρημνες που γίνονται αφορμές για διαφωνίες και οδηγούν στη φθορά, την καταστροφή της ανθρώπινης κατά Θεόν σχέσεως στο γάμο, στην εργασία, στις κοινωνικές γενικά επαφές, αλλά και μέσα στις μοναστικές αδελφότητες. Με την απρόσεκτη εγκατάλειψη σε θελήματα και γνώμες για πράγματα του κόσμου τούτου, για οικονομικές, αισθητικές και άλλες επιλογές ή και καλογερικές ερμηνείες του τυπικού ή και των πνευματικών προτεραιοτήτων, εισδύει στις κοινωνίες η σύγχυση και το σκοτάδι του εγωισμού, οπότε η πνευματική ζωή υποβαθμίζεται, βγαίνει από το σκοπό της και χάνεται η ίδια. Όλων μας το πνεύμα και όλες μας οι δυνάμεις οφείλουν να έχουν ως στόχο τον Κύριο και την αφομοίωση από μέρους μας της ζωής Του. Ο ακίνητος στη σχέση του με το Θεό γέροντας Σοφρόνιος, ακίνητος και στην αγάπη του προς τα τέκνα και τους αδελφούς του, μας ζητά να κρατήσουμε έξω από τον χώρο της καρδιάς τους γήινους λογισμούς. Αλλά ας συνεχίσουμε να τον ακούμε. Ο Θεός και η Παναγία Παρθένος, ας μου επιτρέψουν τον λόγο που θα πω. Φυλάξτε αυτό που σας είπα και αν το κάνετε, το μοναστήρι μας θα είναι ένας τόπος για τη σωτηρία όλων όσοι βρίσκονται εδώ. Αν δεν το φυλάξετε, η διαίρεση θα είναι αναπόφευκτη. Και η διαίρεση αυτή θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα της διαφοράς των σκέψεων, της ελλείψεως εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως του ενός προς τον άλλον. Ποτέ δεν αναζήτησα εξουσία ή κάτι παρόμοιο. Ενώ είχα ακόμη ζωή, παρακάλεσα τον πατέρα Κύριλο, νυν ηγούμενό μας, να αναλάβει τον αγώνα για τη ζωή του μοναστηριού. Έτσι, ποτέ δεν πάλεψα για την εξουσία που καταπιέζει τους ανθρώπους. Να είστε πολύ συνετοί στην πάλη σας ενάντια στους λογισμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μοναχοί και οι μοναχές είναι μορφές ταπεινές, ανεπιτίδευτες υπάρξεις. Όσον αφορά όμως τον σκοπό τους, ποια άλλη επιστήμη θέτει αυτό τον σκοπό της αιώνιας συνύπαρξης με τον Δημιουργό του κόσμου? Εξαιτίας του σκοπού αυτού, έχουμε αληθινά το δικαίωμα να πούμε ότι είναι η πιο υπέροχη επιστήμη, η ανώτερη. Φανείτε λοιπόν αντάξιοι της, καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια. Σε τι αναφέρομαι? Στην αφομοίωση της Θείας Ζωής του ίδιου του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός πρέπει να περάσει από την κένωση, από την υπακοή προς τον Πατέρα, τότε και εμείς οι άλλοι πρέπει επίσης να έχουμε την έμπνευση να διέλθουμε αληθινά από την κένωση και όχι να υπερισχύσουμε στους ανθρώπους με μια γνώση που είναι αποκοίημα της φαντασίας. Ο Θεός μας είναι ταπεινός και είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Ένιψε τα πόδια των φτωχών Αποστόλων. Με τον τρόπο αυτό, όσοι είναι πιο δυνατοί πρέπει να βαστάζουν την αδυναμία των άλλων και εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα να μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους άλλους. Αν είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε τα λόγια μου, αν δεν τα υποτιμάτε, αλλά τα δέχεστε με σοβαρότητα, τότε θα εμπνευστείτε από αυτό που σας λέω. Γνωρίζετε ότι η γνώση είναι αποτέλεσμα της επαναλήψεως. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι δεν είναι κακό να επαναλαμβάνουμε ένα πράγμα πολλές φορές, μέχρι ότου αυτό αποδεί κατάστασή μας. Όταν διαβάζουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μήπως συναντούμε εκεί καμιά οξφορδιανή πολυμάθεια ή κάτι παρόμοιο? Καθόλου. Ο Ευαγγελιστής ομιλεί ξεκινώντας από την κατάστασή του. Η θεολογία του ήταν η κατάστασή του. Το ίδιο συμβαίνει όταν ο Απόστολος Παύλος μιλά για τις αποκαλύψεις του, μιλά για την κατάστασή του. Η θεολογία του είναι η δική του κατάσταση. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα πολυμάθειας. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Σεραφείμ, οι οποίοι έφτασαν στην κατάσταση της θεολογίας. Με άλλα λόγια, θεολογία είναι να ζούμε εν Θεό και να έχουμε τον Θεό να ζει μέσα μας. Αυτή η θεολογία διδάσκεται στον μοναχισμό, όχι στα πανεπιστήμια ή στις ακαδημίες. Βοηθήστε με λοιπόν, βοηθήστε τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες να δημιουργήσουμε αυτό το σχολείο με την έννοια αυτή.
οι θεολογικές μας γνώσεις γίνονται το περιεχόμενο της προσευχής μας. Το πιο υπέροχο παράδειγμα προσευχής είναι η αναφορά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί όλα είναι ένα οικοδόμημα θεολογίας, αλλά όλα επίσης είναι προσευχή. Θα ήθελα να εμφυτεύσω την ιδέα αυτή στις καρδιές σας και σε αυτή την περίπτωση θα δείτε ότι η έμπνευση θα παραμένει σε εσάς ως την τελευταία σας αναπνοή. Ο μοναχισμός θα είναι για σας ένα δώρο υπέρτατο από τον Κύριο. Δεν θα ντρεπόμουν να πω αυτά τα λόγια ενώπιον της κρίσεως του Χριστού, διότι δεν σας είπα τίποτε που να σας οδηγεί να στρέφετε το κεφάλι σας προς τη γη, αλλά σας συμβουλεύω κυρίως αυτό που στρέφει τα πρόσωπά σας προς τον Θεό. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο απέναντι στην υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια έρχεται όταν τα πρόσωπά μας είναι στραμμένα προς τη γη, προς τα γήινα πράγματα. Δεν υπάρχει γνώση πάνω στη γη που να έχει αιώνια αξία. Αν δεν υπήρχε αυτή η υπερηφάνεια, αν όλοι αυτοί που κατέχουν εξουσία χάρη στις γνώσεις τους, ήταν αληθινοί αδελφοί, όπως είπε ο Χριστός, «Πάντες δε ημείς αδελφοί, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής», αυτό που η ανθρωπότητα κατέχει τώρα θα μπορούσε να μεταμορφώσει με το Ευαγγέλιο τη γη μας σε έναν παράδεισο. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτή η επιστήμη και αυτή η πάλη για κυριαρχία μας δημιούργησαν μία ζωή καταχθόνια. Ο λόγος του γέροντος Σοφρονίου έβγαινε από την καρδιά του. Χωρίς προετοιμασία από βιβλία ή σκέψεις, αναζητούσε το τι θα πει με ένταση, ενώνοντας ολόκληρο το είναι του δια της προσευχής. Μιλούσε με φυσικότητα, απλότητα και αρχοντιά, ανεπιτίδευτα, χωρίς να παριστάνει τον προφήτη. Αυτός ο λόγος του, που ήταν έκρηξη φλογερής προσευχής, ανύψωνε τη συνείδηση των μαθητών του σε πραγματικότητες θείες. Κατά το γέροντα Σοφρόνιο, οι πανεπιστημιακές γνώσεις αυξάνουν την υπερηφάνεια του ανθρώπου και το πάθος της επιβολής πάνω στους άλλους, της κυριαρχικότητας. Η αυθεντική επιστήμη του μοναχισμού οδηγεί αντίθετα στην ταπείνωση. Ακούσαμε σύντομες αναφορές στο πότε η θεολογία, η συμβίωση με το Θεό δια του Θεού, γίνεται κατάσταση του πνεύματός μας και περιεχόμενο της προσευχής μας, καθώς και στο θέμα της υπακοής ως πράξης θεωτικής. Θα επανέλθει σε αυτά σε πλήθος άλλων συναντήσεων. Διευκρινίζουμε μόνο ότι η πειθαρχία, απαραίτητη για την οργανωμένη κοινωνία, μας επιβάλλεται. Η υπακοή προϋποθέτει την ελεύθερη από μέρους μας αποδοχή της εντολής, πράγμα που απορρέει από την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, την επιθυμία μας να μιμηθούμε το παράδειγμα που έδωσε ο Χριστός. Υπάρχει βέβαια και η αυτοπειθαρχία, στην οποία εκούσια προσφερόμαστε στις εντολές του Θεού και η οποία, αν γίνεται για χάρη Του, έχει επίσης μεγάλη αξία. Δεν είναι όμως ευεργετική όσο η υπακοή. Η υπακοή αποτελεί κορυφαία θυσία, γιατί εναποθέτει ο άνθρωπος δι' αυτής εκούσια στα πόδια του Χριστού ό,τι πολυτιμότερο έχει, την ελεύθερη θέλησή Του. Γι' αυτό και η υπακοή έχει μεγάλη ισχύ. Αλλά ας συνεχίσουμε την ανάγνωση. Η υπακοή, ενώ είναι μοναχική άσκηση, μας οδηγεί στο ρεύμα του θείου θελήματος και το τέλος στην άσκηση αυτή
είναι να επαναλαμβάνει ο άνθρωπος τον λόγο του Χριστού «Εγώ ημί», τότε μας δίδεται η εμπειρία του «Είναι». Η εμπειρία του «Είναι» και όχι απλώς του «Υπάρχει». Και το «Είναι» που εκπορεύεται από τον ίδιο τον Θεό γίνεται δική μας ζωή. Εν Θεώ δεν υπάρχει άλλοτε ναι, άλλοτε όχι, αλλά πάντοτε ναι, δηλαδή αυτός είναι πάντοτε θετικός. Αυτή η έλλειψη σταθερότητος, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι, ταιριάζει στον χαρακτήρα της ασταθούς μας ζωής. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Αν σε κάθε κατάσταση, την οποιαδήποτε, προσπαθούμε να κάνουμε να υπερισχύσει η τάση μας προς τον Θεό, προς το αιώνιο, αυτό θα είναι πάντοτε ναι. Πρέπει να απαλλάξετε τη ζωή σας από αυτό το ναι, όχι, ναι, όχι. Ή όπως λένε σήμερα, και γι' αυτό πάσχουν οι άνθρωποι γύρω μας στον γάμο, αγάπη μίσος, αγάπη μίσος. Πρέπει να το αποφεύγετε αυτό και να φτάσετε στην κατάσταση για την οποία κάνει λόγο ο Άγιος Σιλουανός. Ένας επίσκοπος, ο Ινοκέντιος Χερσόνος, είπε ότι τη νύχτα του μυστικού δείπνου η παρουσία ενός μόνο ανθρώπου, του Ιούδα, εμπόδιζε τον λόγο του Χριστού. Ήταν σαν να μην μπορούσε να μιλήσει. Όταν όμως ο Ιούδας έφυγε, τότε ο Κύριος είπε τα περίφημα εκείνα λόγια. «Νίν εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάσθη εν αυτό». Η λειτουργία είναι ένα θαυμάσιο εκπαιδευτήριο, αλλά αρκεί η παρουσία ενός μόνο προσώπου που αμφιβάλλει για να μην συνεχιστεί όπως συνήθως. Να γιατί κατά βάθος θα έπρεπε να δεχόμαστε μόνο τους πιστούς, όπως ήταν η αληθινή παράδοση της Εκκλησίας στην αρχή κατά τη διάρκεια αυτού του μυστηρίου, που είναι τόσο μεγαλειώδες, τόσο υπέροχο. Κανείς να μην εισέρχεται έχοντας αμφιβολίες, αρνητικές σκέψεις. Κατά βάθος, μόνο αυτοί που θέλουν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία θα έπρεπε να είναι παρόντες και όχι οι άλλοι. Σε οποιαδήποτε κατάσταση αναζητούμε μια διέξοδο προς τη σωτηρία και όχι προς την καταστροφή. Αν προκύψει κάποια δυσκολία, πρέπει να θεραπεύσουμε αυτή την πληγή αντλώντας ακόμη βαθύτερη έμπνευση από τα παθήματα του Χριστού, ώστε η κατάσταση να θεραπευθεί και όχι να χειροτερεύσει. Τελευταίως, πολλά πρόσωπα με ρωτούν «Τι θα κάνουμε μετά τον θάνατό σας?» Στο βιβλίο του Στάρετς Αμβροσίου της Όπτινα, που σήμερα αναγνωρίζεται ως Άγιος από τη Ρωσική Εκκλησία, περιγράφεται μία παρόμοια περίπτωση που συνέβη λίγο πριν από το θάνατο του Αμβροσίου. Θα σας παρακαλέσω να την ακούσετε. Οι μαθητές του Στάρετς Αμβροσίου της Όπτινα του έθεσαν μία ημέρα την εξής ερώτηση. «Τι θα κάνουμε χωρίς εσάς, Πάτερ?» Για απάντηση τους επέδειξε το παρακάτω κείμενο από το Πατερικό. Διηγούνται ότι όταν ο Αββάς Ισαάκ πλησίαζε στο τέλος, οι πατέρες μαζεύτηκαν γύρω του και τον ρώτησαν. «Τι θα κάνουμε χωρίς εσάς, Πάτερ?» Σε αυτό απάντησε. «Είδατε πως φερόμουν όταν ήμουν μαζί σας. Αν θέλετε, μιμηθείτε αυτή τη συμπεριφορά, φυλάξτε και εσείς τις εντολές του Θεού και ο Θεός θα στείλει τη χάρη Του και θα προστατεύσει αυτό το μέρος». Και εμείς πράγματι ήμασταν μέσα στον πόνο που οι πατέρες μας άφηναν για να πάνε στον Κύριο, αλλά φυλάγοντας τις εντολές του Θεού και τις υποθήκες των πατέρων μας, ζούσαμε σαν να ήταν μαζί μας. Να συμπεριφέρεστε και εσείς με αυτόν τον τρόπο και θα βρείτε τη σωτηρία. Αυτός είναι και ο δικός μου λόγος. Σας παρακαλώ όλους όσοι βρίσκεστε εδώ, μην υποτιμάτε τα λόγια μου. Φυλάξτε μέσα στο πνεύμα σας την τάξη των πραγμάτων που έγιναν από τη Θεία Πρόνοια στην ιστορία του μοναστηριού μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο τόπος δεν έχει νόημα αν δεν είναι στην υπηρεσία αυτών που θέλουν να οικοδομήσουν τη σωτηρία τους με σοβαρό τρόπο. Παρόλο που είμαι αυτό που είμαι, πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι θα μιλήσω για μένα. Θα μπορούσα να εκφραστώ όπως αυτός ο πατέρας που έλεγε «Είδατε το παράδειγμά μου». Το είδατε βέβαια, αλλά είμαι βέβαιος ότι η προσοχή σας όσον αφορά εμένα ήταν πολύ αφηρημένη και πολύ επιφανειακή. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι παρουσιάζοντας το πρόσωπο του Γέροντα Σιλουανού, που τώρα επίσημα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ως Άγιο, δεν σας έδωσα μια καρικατούρα της διδασκαλίας του.
Αδελφοί ακροατές, η τήρηση των εντολών και τα λόγια των γερόντων μας υπερβαίνουν τα όρια της ζωής τους. Μας οδηγούν στη σωτηρία όσο ζούμε. Ας αφήσουμε για σήμερα να οριμάσουν οι υποθήκες του γέροντος Σοφρονίου που μόλις ακούσαμε. Ως την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε. Οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αδελφοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε μαζί σας την ανάγνωση των διδαχών του γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ προς την αδελφότητά του. Αρχίζει σήμερα και αυτός ανάγνωση από το βιβλίο του για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη και του ζητά να ανταποκριθούν σε αυτό που θα διαβάσει με προσευχή και εμπιστοσύνη. Να ζει κανείς χριστιανικά είναι ακατόρθωτο. Χριστιανικά μπορεί κανείς μόνο να πεθαίνει όπως πέθαινε καθημερινά και ο Απόστολος Παύλος. Στην απόπειρά μας να περιγράψουμε έστω και ελλιπώς την πνευματική πορεία του κατά Θεόν Πατέρα μας, πλησιάζουμε προς το τέρμα της επίγειας ζωής του, αυτό που στη συνηθισμένη γλώσσα ονομάζεται θάνατος και στη γλώσσα των πιστών τέλος. Τα τελευταία χρόνια η ψυχή του γέροντα ήταν απορροφημένη από την προσευχή για τον κόσμο. Εξωτερικά έμεινε ως το τέλος ήρεμος, ήσυχος, αλλά πολλές φορές η έκφραση των ματιών του γέμιζε λύπη. Στις συνομιλίες του επανερχόταν όλο και πιο συχνά σε δύο θέματα. Έλεγε «Πορεύομαι προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών». Σκεφτείτε πόσο σπλαχνικά είναι αυτά τα παρηγορητικά λόγια. Ο Κύριος δημιουργεί με όλους μας μια οικογένεια. Και πάλι έλεγε «Προσεύχεστε για τον κόσμο, σπλαχνιστείτε το λαό του Θεού». Όταν παρατήρησα ότι είναι δύσκολο να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους, απήντησε «Βέβαια δύσκολο». Το να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε. Όλα όσα μας δίδαξε οποτεδήποτε η χάρη πρέπει να τα εκτελούμε μέχρι τέλους της ζωής. Ο Κύριος εγκαταλείπει καμιά φορά την ψυχή για να την δοκιμάσει, για να δείξει η ψυχή τη σύνεση και την προαίρεσή της. Αν όμως ο άνθρωπος δεν βιάζει τον εαυτό του για το έργο της ασκήσεως, τότε η χάρη τον εγκαταλείπει. Αν αντίθετα δείχνει προαίρεση, η χάρη θα τον αγαπήσει και δεν θα τον εγκαταλείψει πια ποτέ. Και μετά αυτά τα εισαγωγικά για την ανάγκη διασφάλισης της ενότητας και της προσευχής για τους ανθρώπους, περνά στο θέμα της ισότητας και ιεραρχίας, στο θέμα της αντεστραμμένης πυραμίδας. Ήταν φανερό ότι η χάρη τον αγάπησε και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Αλλά πού οδηγεί η χάρη? Στη δομή του κόσμου παρατηρείται η ιεραρχική τάξη, διαίρεση σε ανώτερο και κατώτερο, πυραμίδα του είναι. Όμως στο ανθρώπινο πνεύμα βρίσκουμε την ιδέα της ισότητος ως έμμονη απέτηση των μοιχείων της συνειδήσεώς μας. Μερικοί παρατηρούν τον ψυχοφυσικό κόσμο από τη μια και το εμπειρικό δεδομένο πνευματικό είναι της ανθρωπότητος από την άλλη. Και στο ένα και στο άλλο διαπιστώνουν μια πυραμίδα ανισότητος και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ανισότητα είναι οντολογικά αναπόφευκτη στην κοσμική ύπαρξη και στο ανθρώπινο είναι. Έτσι λοιπόν το πάθος τους ή η απαθής φιλοσοφική τους πεποίθηση καταπνίγει το αίτημα της συνειδήσεώς τους. Άλλοι πάλι, βασιζόμενοι ακριβώς στο συνεχές αυτό αίτημα του ανθρώπινου πνεύματος, επιδιώκουν με επιμονή την αποκατάσταση της κατοικώνα της Αγίας Τριάδος πρωτογενούς ισότητος στην ύπαρξη της ανθρωπότητος. Είναι όμως άραγε δυνατή η ισότητα εκεί όπου θεμελιώδης αρχή υπάρξεως είναι η ελευθερία? Η πείρα χιλιάδων ετών της ιστορίας της ανθρωπότητος επιβάλλει την απάντηση «Όχι».
Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε την απαράδεκτη αυτή για το πνεύμα μας τάξη πραγμάτων? Από πότε έγινε απαράδεκτη για το πνεύμα μας? Από τον ερχομό του Χριστού. Πράγματι, να αρνηθούμε τη βαθύτατη αυτή πνευματική δίψα, να δούμε όλους τους ανθρώπους ίσους στην πληρότητά τους, δεν μπορούμε. Ας στραφούμε προς τον Χριστό και ας δούμε πώς Εκείνος λύνει αυτό το πρόβλημα. Ο Κύριος δεν αρνείται το γεγονός της ανισότητος, την ιεραρχία, τη διαίρεση σε ανώτερο και κατώτερο, καλύτερο ή χειρότερο, αλλά ανατρέπει την πυραμίδα αυτή του είναι, αναστρέφοντας την κορυφή της προς τα κάτω και έτσι εγκαθιστά την έσχατη τελειότητα. Αναμφίβολη κορυφή της πυραμίδος του είναι, είναι ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου, ο μόνος αληθινός, αιώνιος Κύριος. Και λέει για τον εαυτό του ότι ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Σημειώστε το αυτό, διότι και στα μοναστήρια μπορεί κανείς συχνά να βρει στοιχεία που δεν θέλουν να δεχθούν την αρχή αυτή της διακονίας, αλλά ψάχνουν τρόπους να εξουσιάζουν τους άλλους. Η διδασκαλία την οποία παραλάβαμε λέει για τους αγγέλους ότι συγκριτικά με την επίγεια ύπαρξή μας είναι όντα ανώτερα από μας και στη γνώση και στον τρόπο της υπάρξεως. Ο Απόστολος όμως λέει για αυτά τα όντα ότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Ο Κύριος εντέλεται στους μαθητές του να ακολουθούν το υπόδειγμα που ο ίδιος έδωσε πλένοντας τα πόδια τους. Λέει, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχούτος έστε εν ημίν, αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Με τα λόγια αυτά ορίζεται η σύσταση και η έννοια της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, δηλαδή η ανάβαση όσων βρίσκονται σε χαμηλό βαθμό πνευματικής τελειότητας, στη θέση εκείνων που βρίσκονται ιεραρχικώς υψηλότερα, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου, και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Ο πατήρ Σοφρόνιος προσθέτει «μία οικογένεια», όπως λέει ο γέροντας Ιλωανός, «μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, από την αρχή του, αυτός είναι ανώτερος από όλους εμάς και ατομικά και συλλογικά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, για να μην θεωρήσουμε ότι είναι αδύνατον για μας να ενωθούμε με όσους υποφέρουν, με τους αρρώστους, με τους αδυνάτους. Ο Χριστός ως Δημιουργός, δηλαδή ως αιτία της υπάρξεως του κόσμου, σήκωσε πάνω του το βάρος των αμαρτιών όλου του κόσμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Αυτός είναι η κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδος, κορυφή που πάνω της πέφτει όλο το βάρος της υπάρξεως. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό, με άρρητο τρόπο εξομοιώνονται μαζί του, σηκώνοντας τα βάρη ή τις αδυναμίες των άλλων. Ο φίλος ιδέει δυνατή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν. Μιλούμε εδώ για όλα αυτά για να δείξουμε τη χαρακτηριστική ιδιότητα της χριστιανικής οδού, κάτι που παρατηρήσαμε στη ζωή του γέροντα. Αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας να εκφράσουμε τη ζωή αυτή με λόγια και εικόνες. Ο χριστιανός πορεύεται προς τα κάτω, προς το βάθος της ανεστραμμένης πυραμίδος, όπου συγκεντρώνεται η φοβερή πίεση, όπου είναι ο Χριστός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Όταν η μεγάλη χάρη του Θεού εγγύσει την καρδιά, τότε αρχίζει να ενεργεί μέσα της η δύναμη της αγάπης του Χριστού και η ψυχή προσελκύεται από την αγάπη αυτή και κατεβαίνει πραγματικά στο βάθος της ανεστραμμένης πυραμίδος, ποθεί τον Χριστό, εξομοιώνεται με Αυτόν.
Στα όρια των δυνάμεών του ο άνθρωπος σηκώνει επάνω του το βάρος των αδελφών του και τότε δημιουργείται μια κατάσταση για την οποία είναι αδύνατον να δώσει ο λόγος πληροφορίες. Το βάθος και η δύναμη των θλίψεων που βιώθηκαν στη ζωή γέμισαν την καρδιά με μεγάλη συμπόνια για κάθε πάσχοντα. Η συμπάσχουσα αγάπη γεννά την ετοιμότητα για αυτοθυσία για το καλό του πλησίον και συγχρόνως η αγάπη προσελκύει με ακράτητο τρόπο τον όλο άνθρωπο προς τον Θεό. Ο νους, η καρδιά και το ίδιο το σώμα, η όλη ύπαρξη του ανθρώπου προσελκύεται προς τον Θεό με βαθιά φλογερή προσευχή για τους ανθρώπους, άλλοτε για μερικούς γνωστούς ή και άγνωστους, άλλοτε για όλη την απαιώνος ανθρωπότητα. Άλλοτε πάλι η ψυχή εξαντλημένη από τον μεγάλο πόνο της αγάπης παραδίνεται ολοκληρωτικά στον Θεό και λησμονεί τον κόσμο. Ας σταματήσουμε εδώ. Πολλές φορές προσπάθησα να το εκφράσω αυτό ως τη μόνη οδός σωτηρίας. Αδελφοί, μετά τους συγκλονιστικούς αυτούς λόγους του γέροντα, αρμόζει μόνο σιωπή και καταβήθηση στη μελέτη τους. Μπορείτε να διαβάζετε ξανά και ξανά αυτά τα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός», σελίδα 299 και εξής. Ποιος άλλος έκανε τόσο σαφή την οδό της σωτηρίας? Αλλά στην ίδια σύναξη, ο γέροντας εξηγεί τη θλίψη του για την ύπαρξη και σε πνευματικούς χώρους κάποιων που επιμένουν να βαδίζουν την αντίθετη οδό, που εμένουν στην εωσφορική υπερηφάνεια και εξουσιαστικότητα. Διαβάζουμε. Γιατί όμως θλίβομαι? Ακούω συχνά ότι υπάρχουν κάποιοι σε διάφορους χώρους, πνευματικές αδελφότητες κλπ., που αρνούνται να ακολουθήσουν αυτή την τάξη της αντεστραμμένης πυραμίδος και θέλουν να δημιουργήσουν κατά έναν κοσμικό τρόπο μια πυραμίδα που να υψώνεται όρθια. Με άλλους όρους, μια μειονότητα εξουσιάζει και συνθλίβει τους άλλους, δεν ενδιαφέρεται για τη σωτηρία τους, δεν σκέπτεται για το καλό τους. Ο Θεός να δώσει σε όλους το πνεύμα της προσευχής να το καταλάβουν αυτό. Ειδικά τα μέλη μιας μονής πρέπει να έχουν στο νου τους αυτή τη χαρακτηριστική γραμμή της πνευματικής ζωής. Και όσοι έρχονται να το καταστρέψουν αυτό, συμπεριφερόμενοι με περιφρόνηση απέναντι στους άλλους και κάνοντας τη ζωή τους ανυπόφορη, πιέζοντάς τους ψυχολογικά, οφείλουν να εγκαταλείψουν το μοναστήρι. Ναι, να το κάνουν, διότι εξαιτίας μιας τέτοιας συμπεριφοράς, ενός πνεύματος υπεροχής, το μοναστήρι υποβαθμίζεται και γίνεται πνευματικά άχρηστο. Ο Χριστός είπε ότι είναι στενή η πύλη. Αυτοί που έρχονται στο μοναστήρι οφείλουν να το γνωρίζουν αυτό και να συγκατατίθενται να ακολουθήσουν αυτή την πολύ στενή ατραπό. Διαφορετικά προκαλούν πόλεμο μέσα στους κόλπους της αδελφότητος. Κάθε φορά που είστε στο κελί σας ή οπουδήποτε και σκέπτεστε με έναν τρόπο υποτιμητικό για τους αδελφούς ή τις αδελφές σας, καταστρέφετε τη ζωή και οι αδελφές και οι αδελφοί που κατηγορείτε το αισθάνονται και πληγώνονται. Πώς συμβαίνει αυτό? Ακόμη και μεταξύ αυτών που δεν προσεύχονται υπάρχει μία ψυχολογική ευαισθησία και αισθάνονται τα ψυχικά κύματα την ψυχική ενέργεια που εκπέμπουν οι άλλοι.
Κανείς δεν αντιλαμβάνεται τίποτε, δεν ακούει λόγια, δεν βλέπει χειρονομίες. Ό,τι γίνεται, γίνεται μυστικά. Η ζωή όμως καταστρέφεται. Θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα που δεν είναι τόσο ευχάριστο. Υπάρχει ένα ζώο, ο ασβός, το οποίο για να εξασφαλίσει την ησυχία του, εκπέμπει κάποιες φορές ένα υγρό που έχει μια ανυπόφορη δυσοδεία ακόμη και για τα μεγάλα ζώα. Το ίδιο το ζώο αντέχει την οσμή αυτή με ευχαρίστηση. Μεταξύ των ανθρώπων συμβαίνει επίσης μερικοί να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σαν αυτή που δημιουργεί ο ασβός, με αποτέλεσμα να καθιστούν την ατμόσφαιρα γύρω τους ανυπόφορη. Αυτοί οι ίδιοι είναι ευχαριστημένοι στη σκέψη της υπεροχής τους. Να είστε όλοι και όλες συνετοί και προσεκτικοί σε αυτό που λέω. Να μη σκέπτεστε άσχημα για τους άλλους. Υπάρχει ακόμη και μία άλλη πλευρά αυτού, ας πούμε, του τρόπου συμπεριφοράς. Ας υποθέσουμε ότι εγώ προσεύχομαι για κάποιον, για έναν αδελφό ή μία αδελφή, και αντί να συναντήσω μία προσευχή παρόμοια από μέρους αυτής ή αυτού, προσκρούω σε μία άρνηση εκ μέρους τους. Όλα εκλαμβάνονται με έναν τρόπο αρνητικό πριν ακόμη εκφραστώ. Αλλά το ζώο αυτό, ο ασβός, δεν αισθάνεται τι κάνει. Συμπεριφέρεται με ελευθερία. Είναι τελείως καθώς πρέπει. Τι να κάνεις στην περίπτωση αυτή, πώς να θεραπεύσεις? Ο σκοπός μας είναι να καταλάβουμε και να θεραπεύσουμε αυτή την αρρώστια κάθε φορά που εμφανίζεται. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα από τη ζωή μας. Κάποιοι δεν αγαπούν τα ελληνικά, για παράδειγμα. Μόλις προφέρεις μία λέξη στα ελληνικά, παθαίνουν σοκ. Με έναν αόρατο όμως τρόπο, το πνεύμα του ιερέως ή του διακόνου που διακονεί την προσευχή το αισθάνεται. Είναι τρωτός. Μπορείς να τον σκοτώσεις με παρόμοιες συμπεριφορές, ακόμη και αόρατες κλπ. Αυτή η ψυχική ενέργεια δημιουργεί κάτι σαν ηλεκτρικές εκενώσεις. Κανείς δεν λέει τίποτε, δεν υπάρχουν λόγια ούτε χειρονομίες, παρά μόνο μία άρνηση να ακούσει κάποιος κάποιον. Χάρη στην ασκητική στάση με την οποία καταδικάζουμε τον εαυτό μας στην κόλαση, αυτή η ενέργεια καθίσταται, πώς να το πω, λιγότερο δυνατή, αλλά παρόλα αυτά εμποδίζει τη ζωή και τη σωτηρία. Σας παρακαλώ όμως να το λάβετε πολύ στα σοβαρά. Μπρος στον κίνδυνο της υπερήφανης συμπεριφοράς που ρημάζει την ψυχή όσων την έχουν και φθείρει όσους τους υπομένουν, ο γέροντας με προσευχή και πόνο δεν δίστασε να είναι αυστηρός για να ξυπνήσει συνειδήσεις,
Δεν δίστασε να τους ζητήσει αν δεν αλλάξουν να φύγουν από το μοναστήρι που το αχρηστεύει η δυναστική παρουσία τους. Από την αρχή οφείλουν να γνωρίζουν και ενσυνείδητα να δίνουν την υπόσχεση να αγωνίζονται να τοποθετήσουν, να τοποθετούν τον εαυτό τους σε εσχατιά, όχι σε πρωτεία. Και μόνο η κριτική των άλλων, οι αρνητικές σκέψεις για αυτούς, έστω οι ανέκφραστες, εκπέμπουν δαιμονικότητα και σκοτώνουν. Είναι θαυμάσιο το παράδειγμα του ζώου που ονομάζεται ασβός. Η υπερήφανη, υπεροπτική, δυναστική, κριτική για τους άλλους του μοιάζουν. Πνίγουν τους άλλους με το κλίμα που εκπέμπουν και καλλιεργούν και αυτή την πνιγυρή ατμόσφαιρα οι ίδιοι την αντέχουν με ευχαρίστηση. Μπορεί να ξεγελιώνται μάλιστα από κόπους που προσφέρουν εκλαμβάνοντάς τους ως θυσίες για τους ανεπαρκείς τάχα άλλους, ενώ και οι κόποι τους όζουν υπερηφάνεια, στερούν από τους άλλους ευκαιρίες ταπεινής δημιουργίας και ελεύθερης σταδιακής ορίμανσης σε θέματα πρακτικά. Ποδοπατούν τα δικαιώματα των άλλων, το πρόσωπο του άλλου είτε στα κοσμικά περιβάλλοντα είτε στις οικογένειές τους και τους επαγγελματικούς χώρους, ακόμη και στους χώρους της αυτοπροσφοράς, εκεί όπου προσήλθαν για να ακολουθήσουν χωρίς όρους τον πράο και ταπεινό Ιησού. Οι ψυχολόγοι σπάνια έχουν τις προϋποθέσεις ελευθερίας να ανακουφίσουν πραγματικά τα θύματα τέτοιων ανθρώπων ή να θεραπεύσουν τους θύτες. Χρειάζεται ιδίως για τους τελευταίους παιδαγωγός αγαπών που να τους ταπεινώνει για τη σωτηρία τους, πνευματικός μεγάλης προσευχής. Κάποτε ακόμη και Άγιοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν τέτοιους ανθρώπους από τη μαύρη τρύπα του εγωισμού τους. Ακούγοντας ο Κύριος βέβαια το κλάμα των γερόντων τους, τους σώζει συχνά δια μεγάλων ασθενειών. Σε μας όλους μένει να αφαιθούμε στην αγωγή της σώζουσας ταπείνωσης. Στη συνέχεια, ο γέρον Σοφρόνιος αναφέρεται στην ανάγκη δογματικής ορθόδοξης συνείδησης προκειμένου να βάλουμε θεμέλια στην κοινή ζωή μας και ιδιαίτερα προκειμένου να αντιμετωπίζουμε σωστά τους λογισμούς μας. Όταν έφτασα στο Άγιον Όρος, από το αναλόγιο όπου στεκόμουν ως δόκιμος, μπορούσα να βλέπω τους μοναχούς και αισθανόμουν ότι προσεύχονται με έναν τρόπο ορθόδοξο και αναρωτήθηκα «Πώς είναι αυτό δυνατόν? Είναι όλοι τους σχεδόν όλοι, ας πούμε αγράμματοι, αλλά προσεύχονται με έναν τρόπο πραγματικά ορθόδοξο». Για μένα εκείνη η στιγμή ήταν σοβαρή και κατάλαβα ότι όφιλε κάποιος να είναι φορέας της πνευματικής γνώσεως τόσο στο δογματικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ασκητικής ζωής, της πρακτικής ζωής. Για να οικοδομήσει κανείς τη μοναχική ζωή πρέπει να έχει μια θεωρία, ας πούμε λίγο πολύ γενική ή αν θέλετε σφαιρική. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της καθοδηγήσεως της ζωής της μονής, όπως ο ηγούμενός μας πατήρ Κύριλλος και οι άλλοι πνευματικοί πατέρες, οφείλουν να έχουν αυτή τη γενική θεωρία της πνευματικής ζωής. Μπορώ να σας παρακαλέσω να διαβάσετε το βιβλίο «Ο ψώμεθα των Θεών» σιγά σιγά διαβάζοντας μικρές παραγράφους, ώστε μετά από μερικά χρόνια να αποκτήσετε αυτή τη θεωρία στην οποία ο Θεός και Δημιουργός του ουρανού και της γης μας αποκαλύφθηκε ως Τριάς Αγία. Και έπειτα θα αφομοιώσετε όχι μόνο την αποκάλυψη όσον αφορά το θείο είναι, αλλά επίσης και αυτήν που αφορά το ανθρώπινο, το κτιστό είναι, για να γνωρίσετε ποιες είναι οι έσχατες δυνατότητες του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι αυτό κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί από μας, ώστε να γίνουμε παιδιά του Πατρός του Ιησού Χριστού και να προσλάβουμε την άναρχη και ατελεύτητη ζωή, τη Θεία Ζωή, ή μήπως είναι ουτοπία που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πορευόμαστε με την πίστη. Σύμφωνα με την Ευαγγελική Αποκάλυψη, κληθήκαμε για αυτή την αιώνια ζωή.
Αλλά για να φτάσουμε στη μορφή αυτή της υπάρξεως ή της ζωής ή του είναι, πρέπει και η γνώση μας να αυξάνει και η ικανότητά μας να αφομοιώσουμε αυτή τη γνώση επίσης να αναπτύσσεται. Αφού περάσουμε κάποια περίοδο προετοιμασίας που συνίσταται στην προσπάθειά μας να ζήσουμε χωρίς αμαρτία, το πνεύμα μας γίνεται ικανό να προσεγγίσει το επίπεδο των δογμάτων και στη συνέχεια να αρχίσει να πιστεύει με κατανόηση, με μια γνώση του περιεχομένου της αιώνιας εν Θεώ ζωής. Η προσευχή μου είναι ο Θεός να μην πάυσει να αυξάνει τη χάρη του σε εσάς, ώστε να γίνετε φορείς αυτής της θεωρίας, αυτής της γνώσεως. Έχοντας δεχθεί αυτή τη χάρη, αυτή τη δογματική θεωρία σχετικά με τον Θεό και το ανθρώπινο είναι, μπορούμε να αρχίσουμε να κτίζουμε τη ζωή μας εφ' εξής, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή. Προηγουμένως βρισκόμασταν υπό την καθοδήγηση των πατέρων μας, αλλά τώρα οφείλουμε να αναπτυχθούμε με τις δικές μας προσπάθειες από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Τώρα, στο τέλος της ζωής μου, πρέπει να έχω την Αγία τόλμη, το θράσος, να σας παρουσιάσω τα στάδια της πνευματικής ζωής με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, με την ορθόδοξη άσκηση και κατόπιν κάποιων εμπειριών της χάριτος με τη γνώση της οδού. Τώρα, στο τέλος της δεύτερης περίοδου κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, δηλαδή αφού γεννηθήκατε με τη χάρη για τη μοναχική ζωή και βρίσκεστε ακόμη υπό την καθοδήγηση των άλλων, σας μιλώ για να γνωρίζετε τα στάδια της πνευματικής ζωής που οδηγούν όλο μας το είναι στην αιώνια σωτηρία. Κάθε θρησκεία, κάθε ομολογία, κάθε πολιτισμός έχει τη δική του ασκητική κουλτούρα, το δικό του δόγμα. Να λοιπόν, το δόγμα μας πρέπει να αφομοιωθεί με μια συνεχή και εμπνευσμένη προσπάθεια. Και όταν αποκτήσουμε αυτή τη θεωρία, η ασκητική ζωή συνεχίζεται ήδη υπό μια άλλη μορφή. Διαβάζοντας τις γραφές του Αγίου Σιλουανού, θα βρείτε λόγια που αναφέρονται στον αγώνα κατά των εμπαθών λογισμών. Οι λογισμοί γεμίζουν τον κόσμο που μας περιβάλλει και μας επιτίθενται. Έχοντας όμως αποκτήσει αυτή τη σωστή θεωρία, την ορθόδοξη, τα πνευματικά δηλαδή πράγματα που μας αποκαλύφθηκαν δια του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, θα γίνετε ικανοί από μόνοι σας να οικοδομήσετε τη ζωή σας. Με ποιον τρόπο? Μερικοί από εσάς γνωρίζετε το επεισόδιο από τη ζωή του Γέροντος Σιλουανού με τον Ρωμανό και τον Δοσίθεο. Το αναφέρω στο βιβλίο μου για τον Γέροντα. Ο πατήρ Δοσίθεος προσκάλεσε τον πατέρα Στρατόνικο στο κελί του στο Ρωσικό. Ο πατήρ Δοσίθεος μετά τον θάνατο της σύζυγου του ήρθε στον Άθο με τον γιο του Ρωμανό. Αυτός ο νέος, ο Ρωμανός, προσβλήθηκε από λογισμούς αμφιβολίας και σχεδόν αρρώστησε. Ήταν τελείως εξαντλημένος και δεν μπορούσε να καταλάβει τι του συνέβαινε. Του φαινόταν ότι έχασε την πίστη του. Μίλησε στον πατέρα του, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να τον βοηθήσει να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να του εμπνεύσει τη ζωντανή πίστη που είχε προηγουμένως, αλλά δεν το κατόρθωνε. Μία ημέρα συνάντησε τον γέροντα Σιλουανό και του είπε «Πάτερ Σιλουανέ, βοηθήστε με. Ο Ρωμανός μου είπε ότι έχασε την πίστη. Είναι στα αλήθεια πολύ δυστυχισμένος. Παρακαλώ, ελάτε να τον δείτε». «Τι ώρα?» «Στις 3. Ο Ρωμανός θα έλθει στο κελί μου». «Καλά, θα έρθω και εγώ». Δεν γνωρίζω πού έλαβε χώρα αυτή η συνάντηση. Πάντως δεν έγινε στο κελί του Σιλουανού. Όταν χώρισαν, ο Σιλουανός πήγε στο δωμάτιό του και άρχισε να προσεύχεται, ζητώντας από τον Κύριο να τον εμπνεύσει με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να δει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ρωμανός και να μπορέσει να τον βοηθήσει. Έλαβε τότε στην καρδιά του την απάντηση: «Πες του ότι έχεις και εσύ παρόμοιους λογισμούς». Όταν κάτι προέρχεται από τον Θεό, αισθάνεται κανείς ένα άγγιγμα ζωής και μια εσωτερική χαρά. Μετά από αυτό, ο Σιλουανός ήταν ήσυχος. Γνώριζε τι θα έλεγε στον Ρωμανό. Στις 3 η ώρα έφτασε στο κελί του πατρός Δοσίθεου. Ο πατήρ Δοσίθεος ήταν καθισμένος σε μια πολυθρόνα με τους αγκώνες στο τραπέζι και τα χέρια του να κρατούν το κεφάλι του.
Ο Ρωμανός καθόταν και εκείνος με την ίδια στάση στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Τότε ο Σιλοανός λέει «Τι σας συμβαίνει, είστε και οι δυο λυπημένοι». Ο πατήρ Δοσίθεος απαντά «Να, ο Ρωμανός έχασε την πίστη του, λέει πως δεν πιστεύει πια». Ο γέροντας κοίταξε τον Ρωμανό και εκείνος τον γέροντα. «Ρωμανέ, λογισμοί είναι, δεν πρέπει να τους ακούς, δεν πρέπει να τους δίνεις χώρο μέσα σου. Λογισμοί τέτοιου είδους έρχονται σε όλους και σε μένα επίσης». «Έρχονται και σε σας; «Ναι, έρχονται σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να τους δέχεσαι». Και έτσι, χάρη σε αυτό τον απλό λόγο, ότι παρόμοιοι λογισμοί έρχονται και στον Σιλουανό, ο Ρωμανός επανήλθε στη ζωή. Σώθηκε και έγινε ξανά ευτυχισμένος και μάλιστα γεμάτος έμπνευση. Βλέπετε πως η απάντηση του Θεού ήταν ακριβής. Στην απάντηση δεν υπήρχε τίποτε το θεολογικό, αλλά αν κατανοήσουμε τι συνέβη στα αλήθεια, αυτό είναι για μας πραγματικά η ασκητική θεολογία. Έτσι, έχοντας αποκτήσει μια γενική θεωρία πάνω στο θέμα αυτό, όταν ένας λογισμός μας εγγύσει, αν έχουμε την πληροφορία ότι δεν αρμόζει με το πνεύμα του Ευαγγελίου, αρνούμαστε να τον δεχθούμε. Καταλαβαίνετε γιατί ο γέροντας λέει ότι καλύτερα να μην κάνουμε διάλογο με τους λογισμούς, αλλά να τους διώχνουμε. Η δυνατότητα να μην τους δέχεται κάποιος ανήκει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όσοι γνωρίζουν το περιεχόμενο της εν Χριστώ Αποκαλύψεως, όσοι πιστεύουν σε Αυτόν, όσοι οικοδομούνται από μόνοι τους δια μιας οδού σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές, αυτοί ζουν ως εξής. Όταν ένας Άγιος λογισμός τους έρχεται από τον Θεό, μπορούν να τον αναγνωρίσουν, διότι αυτός έχει πάντοτε τα γνωρίσματα των εντολών του Χριστού όπως παρουσιάζονται στο Ευαγγέλιο. Αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσετε αυτή την τέχνη και να κατέχετε αυτή τη δογματική και ασκητική θεωρία για να ασκηθείτε στο να μη δέχεστε τους λογισμούς. Χάρη σε αυτό η ασκητική ζωή γίνεται τελείως θετική. Γνωρίζουμε πώς να ενεργούμε. Στο βιβλίο μου για τον γέροντα Σιλουανό γίνεται φανερό ότι ο γέροντας όχι μόνο μας συστήνει να μην δεχόμαστε τους λογισμούς, αλλά μας δείχνει ακόμη πώς να ζούμε. Τώρα πιστεύω να καταλάβατε σε τι συνίσταται αυτή η άσκηση. Στο θέμα της αντιμετώπισης των λογισμών που επιτίθενται στον αγωνιστή χριστιανό, θα επανέλθει ο Άγιος Γέροντας των φετινών αναγνώσεών μας, επιθυμώντας πατρικά να μας πρικίσει με αυτή την ικανότητα. Να αναγνωρίζουμε δηλαδή την προέλευσή τους, έχοντας πρώτα δογματική θεωρία και γνώση του Ευαγγελίου και για να ασκηθούμε να διώχνουμε ασκητικά τους αρνητικούς ή πονηρούς λογισμούς. Αλλά στην επόμενη συνάντησή μας, αδελφοί, χαίρετε!